γλώσσα. Μακεδονική γλώσσα είναι η γλώσσα των Ελλήνων. Έθνος μακεδονικό είναι το έθνος των Ελλήνων. Και αυτά τα εκχώρησαν μαζί με το όνομα της Μακεδονίας. Και λένε λοιπόν ότι όσοι μιλάνε για τη Μακεδονία διχάζουν την πατρίδα. Ενώνουμε την πατρίδα μας. Πατριώτες δεν είναι μόνο δεξιοί. Επαναστάτες δεν είναι μόνο αριστεροί. Οι Έλληνες όλοι είναι πατριώτες. Αλλά προδότες υπάρχουν και δεξιά και αριστερά. Και θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι τους ότι αυτήν εδώ την προδοσία δεν πρόκειται να την αντέξει αυτή η πατρίδα. Βλέπω τα νέα παιδιά, βλέπω τους νέους ανθρώπους να μου λένε κάντε κάτι, να βλέπω την αγωνία στα μάτια τους ζωγραφισμένη, να βλέπω όλους εσάς. Μπράβο, μπράβο, γιατί, για τα αυτονόητα. Δεν είναι ανιστόρητοι, ήξεραν πολύ καλά τι έγινε. Ξέρανε πολύ καλά ότι εδώ στα Ίσμια ο Αλέξανδρος μάζεψε όλους τους Έλληνες για να πατήσουν το φίδι στο κεφάλι. Από εδώ ξεκίνησαν οι Έλληνες. Δεν είμαστε λίγοι. Μες στο κατά καλό καιρό, αυτή την ώρα που όλοι γνωρίζουμε τις εγγενείς δυσκολίες, βρεθήκαν εδώ εκατοντάδες άνθρωποι για να φωνάξουν το αυτονόητο. Μη σας αποκοιμίζουν αυτοί που λένε ότι δεν έγινε τίποτα ακόμα. Ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν. Σηκώστε μωρέ ψηλά τις σημαίες. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι Έλληνες. Σηκώστε Έλληνες το κεφάλι. Οι Έλληνες δεν είναι δειλοί. Θα έρθουν λέει και θα μιλήσουν διχαστικά στην Κόρινθο. Και ποιοι είναι εκείνοι που μιλάνε μωρέ ενωτικά. Εκείνοι που πάνε και υπογράφουν την παράδοση της ιστορίας μας και παίρνουν δώρο μια γραβάτα. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Δεν τους έβαλε κανένας με το ζόρι. Μπορεί να υπογράψει κάποιος με το πιστόλι στον πρόταφο και μετά από λίγο να τρέξει και να αγωνιστεί για να τα πάρει πίσω. Αυτοί πήγαιναν και χαμογελούσαν και πουλούσαν την ιστορία μας και έχουν τα μούτρα και μας κοιτάνε και κοιτάνε τους Έλληνες στο πρόσωπο. Τι θα πούνε μωρέ αύριο στα παιδιά τους? Τι θα πείτε στα παιδιά σας? Πέστε μου τι θα τους πείτε. Ότι εμείς καθόμασταν και παρακολουθούσαμε τι γινότανε, αλλά δεν το πιστεύαμε αυτό που γινότανε. Γι' αυτό καθόμασταν έτσι. Ακούστε και ακούστε το καλά. Είναι λίγοι. Το ξέρουν ότι έχει φτάσει η ώρα που θα φύγουν. Ξέρουν ότι το όνομά τους στην ιστορία θα είναι συνώνυμο του Εφιάλτη και του Πύλιου Γούση. Μετά από μερικά χρόνια και τα παιδιά τους θα ντρέπονται για τους γονείς τους. Και τα παιδιά των παιδιών τους θα ντρέπονται για τους παππούδες τους. Γιατί ίσως εκείνοι να έχουν φιλότιμο. Ετούτοι δεν έχουν φιλότιμο.